οι προτάσεις αντισυνταγματικότητας από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς θεωρούν ότι κάποια από τα άρθρα του υποσυζήτηση νομοσχεδίου είναι αντίθετα με το Σύνταγμα αλλά και με την ομολογία του ΣΤΕ. Επιτρέψτε μου να θέσω ορισμένα ρητορικά ερωτήματα προς όλους και ιδιαίτερα για τους εραστές, υποκριτικά εραστές, που θεωρούν ότι το νερό στον καπιταλισμό είναι κοινωνικό αγαθό. Αλήθεια είναι, σύμφωνο με το Σύνταγμα, το να παραχωρούνται πηγές υδάτινες σε εταιρείες εμφιάλωσης νερού? Γιατί οι εταιρείες εμφιάλωσης νερού πουλάνε αυτό το νερό? Με σκοπό το κέρδος, άρα είναι εμπόρευμα. Πώς συμβιβάζεται αυτό με το Σύνταγμα και τη συνομολογία του ΣΤΕΜ? Δεύτερον, πώς επιτρέπεται η εταιρεία ίδρευσης Αθηνών, η ΕΙΔΑΠ, να είναι ανώνυμη εταιρεία και να έχει και συγκεκριμένο μετοχολόγιο, στο οποίο, όπως λέει το πρόσφατο, στα νομικά πρόσωπα ανήκει το 30,26%. Τα νομικά πρόσωπα, λοιπόν, που συμμετέχουν στο μετοχολόγιο της ΕΙΔΑΠ διασφαλίζουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του νερού. Τρίτο ζήτημα. Πώς όλα τα χρόνια, ακόμη και τα χρόνια τα μνημονιακά, η ΕΙΔΑΠ έδινε μέρισμα. Πού το βρίσκεται το μέρισμα? Στους μετόχους. Μέρισμα, όλα τα χρόνια, ακόμη και τα χρόνια των μνημονίων. Και μάλιστα το 2016, ενώ το κέρδος αναμετοχή ήταν 23 λεπτά, έδωσε μέρισμα 49 λεπτά. Έδωσε λοιπόν το κέρδος του 2016 και των προηγούμενων χρόνων που είχαν ανακεφαλαιοποιηθεί αυτά τα κέρδη στους μετόχους. Από πού προήλθαν αυτά τα κέρδη? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν η ΕΙΔΑΠ αλλά και η ΕΑΘ να είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο? Τι διασφαλίζει το χρηματιστήριο? Διασφαλίζει το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Ο ναός δηλαδή του τζόγου, του καπιταλιστικού και της κερδοσκοπίας διασφαλίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό. Και η ΕΙΑΘ της Θεσσαλονίκης πάλι έχει ένα αντίστοιχο μετοχολόγιο με νομικά πρόσωπα και μάλιστα το 5% το μετοχό να ανήκει στην πολυεθνική, τη γαλλική, τη ΣΟΕΣ. Όλα αυτά είναι με βάση το Σύνταγμα ως κοινωνικό αγαθό και την νομολογία του Συντάγματος? Ή πώς επιτρέπει το Σύνταγμα αλλά και το Συμβούλιο της Επικρατείας να παραχωρείται σε ιδιώτη το σύγχρονο φράγμα το οποίο έγινε στη Ρόδο, στη θέση Γαδούρα? Το 2017 λοιπόν το φράγμα αυτό παραχωρήθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό για τη διαχείρισή του που ιδρεύει σχεδόν όλο το νησί στην εταιρεία Άκτορα Ανώνυμη Εταιρεία. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι ο Άκτορας Ανώνυμη Εταιρεία, η ΣΟΕΣ και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα διασφαλίζουν το νερό ως κοινωνικό αγαθό? Τα λέμε λοιπόν όλα αυτά γιατί έτσι το νερό επιβεβαιώνεται ότι είτε παρέχεται από ανώνυμη εταιρεία ή από εταιρεία υποδημόσιο έλεγχο είτε από ιδιωτική, είναι εμπόρευμα στον καπιταλισμό. Και βέβαια στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο γίνεται ένα βήμα περαιτέρω στην εμπορευματοποίηση αλλά και ιδιωτικοποίηση με την εταιρεία που δημιουργείται. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι είναι υποκριτικό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ 1 και 2, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, γιατί ως κυβέρνηση υλοποίησαν την πολιτική εμπορευματοποίησης των υδάτινων πόρων, αλλά και ως κόμματα της αντιπολίτευσης αποδέχονται την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρεί το νερό ως εμπόρευμα, γιατί λέει ότι πρέπει να τιμολογείται το νερό στο όνομα της επάρκειας και της κτήσης αποκατάστασης και της μη σπατάλης του. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι είναι υποκριτικό. Βεβαίως, ως ΚΚΕ κύριε Πρόεδρε, παρά ότι μπορεί να φαίνεται αντιφατικό, εμείς θα ψηφίσουμε αυτές τις δύο προτάσεις στο όνομα της αντιλαϊκότητας των διατάξεων που έχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί είναι σε βάρος
της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, γιατί κάνει ένα περαιτέρω βήμα στην εμπορευματοποίηση όχι μόνο των υδάτινων πόρων, αλλά και των υποδομών που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, που είναι η ίδρυυση, η άρδευση, η αποχέτευση, αλλά και η αντιπλημμυρική προστασία. Υλοποιεί ξεκάθαρα τη βαθιά αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηρετώντας τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, τους οποίους τους διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση το αστικό κράτος. Ευχαριστούμε.